Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Σοκάρει ο πραγματικός λογαριασμός σε φόρους και εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που καλούνται να πληρώσουν από φέτος εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς οι τελικές επιβαρύνσεις όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που τις υποβάλλουν φτάνει μέχρι και το 72,45% του εισοδήματος. Βέβαια, μειώνεται κάθε μέρα το εισόδημά μας γύρω στο 60-70%. Οι νέοι φόροι του ΕΦΚΑ, αφού άκουσα ότι θα γίνουν μέχρι το 2020, είναι πολύ αβάσταχτοι. Εδώ κοιτάμε να πληρώσουμε τα υπάρχοντα, θα βάλουν και άλλους φόρους. Πρέπει και αυτός ο φόρος να καταργηθεί. Τώρα οι επαγγελματίες που αντικρίζουν τι τους αναλογεί πραγματικά να καταβάλουν στο κράτος παθαίνουν σοκ, καθώς διαπιστώνουν ότι αντί για φόρους και εισφορές εφίστανται δίμευση εισοδήματος. Το σοκ που προκαλεί ο λογαριασμός από τα εκαθαριστικά της εφορίας αλλά και τις εισφορές του ΕΦΚΑ αποκαλύπτεται σε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα με βάση τις πραγματικές εκαθαρίσεις φόρου και εισφορών που βγάζουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Κατά πολύ έχει μειωθεί και σε εμάς και σε όλους. Είναι τόσο πολλά τα έμφυα, τα χαράτσια και αυτά που δεν μένει τίποτα. Και το εισόδημα έχει κατεβεί σε όλα τα επαγγέλματα. Στο πρώτο τώρα παράδειγμα, μία ομόρυθμος εταιρείας με 2 μέλη και κέρδη 30.119 ευρώ το 2016 καλείται να πληρώσει το 60,4% σε φόρους και εισφορές το 2017. Το κάθε μέλος από μηνιαίο εισόδημα 1.250 ευρώ καταλήγει να πληρώνει τα 755 ευρώ σε φόρους και εισφορές και μένουν 495 ευρώ καθαρά το μήνα. Σας έχετε υπολογίσει πόσο έχει μειωθεί όσο κάτω τα χρόνια της κρίσης? 50% κάτω σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, είναι πολύ δύσκολα γιατί δεν έχει ο κόσμος. Και οπότε δεν βγαίνει στην αγορά και η αγορά τώρα υποφέρει πραγματικά. Ένα κατάστημα και πληρώνετε, φαντάζομαι. Πληρώνουμε, ναι, ναι. Πληρώνουμε και κοιτάμε να τουλάχιστον να καταφέρουμε να πληρώνουμε αυτά, γιατί αλλιώς θα κλείσουν όλα τα καταστήματα. Στο δεύτερο τώρα παράδειγμα, ένας φαρμακοποιός με κέρδη 60.244 ευρώ το 2016 καλείται να πληρώσει για το 2017 το 72,45% του εισοδήματος σε φόρους και εισφορές. Και εδώ τη μεγάλη ζημιά κάνουν οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, καθώς η τελική ασφαλιστική επιβάρυνση για φέτος φτάνει στα 15.000 ευρώ, όταν το 2016 ήταν 5.000 με 6.000 ευρώ. Αυτή λοιπόν η εκτείναξη των εισφορών στα 15.000 ευρώ είναι που οδηγεί σε δίμευση εισοδήματος. Απόδειξη λοιπόν ότι από τα 60.244 ευρώ που έβγαλε το 2016 μένουν στην τσέπη μόλις 16.598 ευρώ μετά την αφαίρεση των όρων και των εισφορών του 2017.